Όγκη του παχαίου σεντέρου. Καλοήθης όγκη του παχαίου σεντέρου. Περίπου το 90% των καλοήθων όγκων είναι πολύποδες. Ιστολογικά ανήκουν στα αδενώματα, αλλά εμφανίζουν κίνδυνο εξαλλαγής. Ο κίνδυνος εξαλλαγής σχετίζεται με τη διάμετρο. Η εξαλλαγή είναι σπάνια σε πολύποδες διαμέτρου μικρότερης του 1%, ενώ για πολύποδες μεγαλύτερους ο κίνδυνος αυξάνεται με πιθανότητα εξαλλαγής του 10% των περιπτώσεων. Κλινική εικόνα. Συνήθως είναι ασυμπτωματικοί ή μπορεί να προκαλέσουν ανώδυνη αιμορραγία. Οικογένενης πολυποδίαση. Η οικογενής πολυποδίαση είναι σπάνια κληρονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση χιλιάδων αδενοματοδών πολυπόδων σε όλο το παχύεντερο. Γενετική νόσος. Μεταδίδεται με τον αυτοσωματικό επικροτούντο χαρακτήρα. Επιδημιολογία. Πολύποδες ανακαλύπτονται όλο και συχνότερα με την αύξηση της ηλικίας. Διάγνωση. Ο πολύποδας μπορεί εύκολα να εντοπιστεί με α. Την ορθοσκόπηση ή β. Την κολονοσκόπηση. Θεραπεία. Με το κολονοσκόπιο είναι δυνατή η αφαίρεση των μικρών πολυπόδων, ενώ οι μεγάλοι πρέπει να αφαιρούνται με χειρουργική επέμβαση. Πολυποδίαση του παχαίου σεντέρου. Ορισμός. Πολυποδίαση του παχαίου σεντέρου σημαίνει την ύπαρξη περισσότερων από 100 πολυπόδων. Κακοήθης όγκη του παχαίου σεντέρου. Ο συνηθέστερος κακοήθης όγκος είναι το αδενοκαρκίνωμα. Το 50% των περιπτώσεων εντοπίζεται στο ορθό. Παθογένεση. Ο καρκίνος εμφανίζεται είτε με μορφή έλκους είτε ως στενοτική βλάβη. Μεταστάσεις. Επεκτείνεται κατά συνέχεια στους γύρω ιστούς και δίνει μεταστάσεις στους τοπικούς λεμφαδένες ή δίνει απομακρυσμένες μεταστάσεις στους οικότη ή στους πνεύμονες. Επιδημιολογία του αδενοκαρκίνωματος. Η ηλικία που προσβάλλεται περισσότερο από το αδενοκαρκίνωμα. Προσβάλλει άτομα 50-70 ετών. Γεωγραφικές ζώνες οι οποίες προσβάλλονται περισσότερο από το αδενοκαρκίνωμα. Είναι συχνότερο στις ανεπτυγμένες χώρες και σπανιότερο στην Αφρική και αυτό επιβεβαιώνει τη σχέση της νόσου με τις διατροφικές συνήθειες δυτικού τύπου, δηλαδή διατροφή πλούσια σε κρέατα και λίπη και πτωχή σε λαχανικά και φρούτα. Κλινική εικόνα. Μεγαλώνει αργά και στα πρώτα στάδια είναι ασυμπτωματικός, ιδίως όταν εντοπίζεται στο δεξιό κόλον, όπου τα συμπτώματα είναι άτυπα και περιλαμβάνουν α. Απώλεια βάρους, β. Κράμπες του εντέρου, γ. Κοιλιακά άλγη και δ. Ήπια αναμία. Πρώιμα συμπτώματα είναι συνηθέστερα σε εντόπιση στο αριστερό κόλον και περιλαμβάνουν 1. Δυσκελιότητα. 2. Κολικοειδή άλγη. 3. Ιντεροραγία. 4. Τυνεσμόκια. 5. Υλό. Συμπτώματα τα οποία γύρουν υποψία για καρκίνο του εντέρου. Γενικό συμπτώματα όπως 1. Ανεξήγητη απώλεια βάρους. 2. Ανεξήγητη αναιμία. 3. Αλλαγές στις κενώσεις. 4. Ανεξήγητη διάρρεια και ηλαιός. Ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σε ασθενή άνω των 50 ετών, πρέπει να θεωρούνται υποπτά για καρκίνο του εντέρου. Διάγνωση. 1. Ορθοσυγμοειδοσκόπηση και κολονοσκόπηση και ο διαγνωστικός τους ρόλος. Η ορθοσυγμοειδοσκόπηση ανακαλύπτει όγκος του ορθού, ενώ η κολονοσκόπηση ανακαλύπτει όγκος σε οποιοδήποτε τμήμα του παχαίου σεντέρου. Κολονοσκόπια και μέθοδος πραγματοποίησης της εξέτασης. Οι εξετάσεις αυτές είναι πολύτιμες και εύκολα εκτελούνται σήμερα με τη χρήση των εύκαμπτων κολονοσκοπίων με τα οποία λαμβάνονται ιστοί για βιοψία από όλες τις υποπτές περιοχές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 2. Ακτινογραφία εντέρου. Στην ακτινογραφία του εντέρου διαπιστώνεται έλλειμμα σκιαγράφηση στην ύποπτη περιοχή. Η εξέταση αυτή σήμερα τίνει να αντικατασταθεί από την κολονοσκόπηση. 3. Αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία είναι πολύ χρήσιμη για τον έλεγχο απομακρυσμένων μεταστάσεων. Θεραπεία. 1. Χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Στα αδενοκαρκινώματα του παχαίου σεντέρου και του ορθού σοβαρή πιθανότητα ίασης υπάρχει με την πλήρη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, στάδιο α. Δυστυχώς το 40% των ασθενών είναι ανεγχείρητη την ώρα της διάγνωσης, παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της επέμβασης. Η επιτυχία της επέμβασης κρίνεται, εκτός των άλλων, με τα επίπεδα του καρκινοεμβρικού αντιγόνου και στον ορό του αίματος. 2. Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Μακροχρόνια επιβίωση σε ασθενείς με στάδιο Β και Σ έχει αναφερθεί με ενισχυτική θεραπεία με 5 φθοριουρακύλη ή συνδυασμό χημειοθεραπείας ύστερα από ευρύ χειρουργικό καθαρισμό και ακτινοθεραπείας. Συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Ο καρκίνος του πρόκτου έχει χειρότερη πρόγνωση, αντιμετωπίζεται με συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, ενώ η χειρουργική εκτομή επιλέγεται μόνο ως σωστική επέμβαση.
Πρόγνωση. Παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση του καρκίνου του κόλου ή του ορθού. Η πρόγνωση για τα άτομα που έχουν καρκίνο του κόλου ή του ορθού εξαρτάται από το βάθος διείσδυσης του όγκου στο εντερικό τείχωμα και από την παρουσία διηθημένων λεμφαδένων και απομεμακρυσμένων μεταστάσεων. Σύστηματα φνήμη. Ορισμός. Αυτές οι παράμετροι ενσωματώνονται στο σύστημα σταδιοποίησης κατά Dukes και εφαρμόζονται στη μέθοδο ταξινόμησης τα φνήμη στην οποία 1. Του ΤΑΦ αντιπροσωπεύει το βάθος διείσδυσης του όγκου, 2. Του ΝΗ την παρουσία διηθημένων λεμφαδένων και 3. Του ΜΗ την ύπαρξη ή όχι απομεμακρυσμένων μεταστάσεων. Πρόληψη. Καρκίνος του εντέρου, δεύτερη αιτία θάνατου στις ανεπτυγμένες χώρες και ανάγκη πρόληψης. Δεδομένου ότι ο καρκίνος του εντέρου είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες μετά το βρονχογενές καρκίνωμα λόγω της προσβολής μεγάλου μέρους του πληθυσμού και επειδή τα συμπτώματα του ως επιτοπλίστων είναι άτυπα και δεν διευκολύνουν την έγκαιρη διάγνωση, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτείνει κάθε χρόνο την πλήρη και λεπτομερή εξέταση του εντέρου σε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου. Κατηγορίες ατόμων υψηλού κινδύνου για καρκίνο του εντέρου. 1. Άτομα με κληρονομικότητα, 2. Πολυποδίαση ή 3. Με φλεγμονώδης νόσους του εντέρου. Εξετάσεις ρουτίνας για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό συνιστάται ετησίως εξέταση ρουτίνας για ανίχνευση αίματος στα κόπρανα και σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση κάθε 3-5 χρόνια ανάλογα με την εκτίμηση των συμπτωμάτων.